Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Κυριακή 29 Ιουλίου σήμερα, ενάτη του Ματθαίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκου και Θεοδότης. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε απευθείας δορυφορική μετάδοση πρώτα ο Θεός από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι Αττικής. Θεόν λόγον τεκούσαν, τίνοντας Θεόν
Oh.
και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαίαη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών.
ξένα ευθύς κρίμα έδραστον. Δόξα αυτή εστε πάση του.
Εμείτε το Θεόν εν της Αγίας αυτούν, εμείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτούν. Κύριε, δικαίως νεκρών εν ημίων, Υιος δέησε κατέθετον, άλλος βασιλέα δείπνουμεν, στρατιώτες εφυλακών, και ως ζωής εις αυρών, στραγίδιε στραγίσαντων, αλάνεστης και παρέσκες, αφθαξίας πεστικές. Δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου, ως τα Christem, την συνεκτάφου
Αναστηθή Κυρία Θεός μου, υψωθεί το ηχεί σου, μη επιλάθηκον περί των σου εις θέλος, των ζώδων σου μνήμα προρούντες παράνομοι, συντήκους το Δία, εσφραγή.
ενή πάλις θεάτων και παρθένε, η αγάρτου εξούσε κοφέτες, ο άδησης μαλώτης θεοδάγαντα και κλείτε, η κατάρα με νέκροτε, η έβα ηλευθέρωτε, ο θάνατος δε θανάτωτε και εμείς εζωπήθημε. Ιωάννη μου δεν κόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξας Oh,
βασιλόμα το θαλάσσο των θάνατων, τον νίκωσε το γεννημήν και το μέγαν έλεο.
δώσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευελδίες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Ελέησον. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έξαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου σαλόν το Θεό μου έως υπάρχω. Αυτού επί Κύριαν των Θεών αυτού. Σώσον ημάσιε Θεό, ο Αναστάσε νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύς η Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Και το Άγιο Πνεύματι σώσον ημάς.
άφθαρσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις ηχάρητη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμενε ναυτή.
Oh.
επίσκεψε την άμπελον ταυτήν και κατάρτισε αυτήν, ειν εφύτευσεν η δεξιά και ο φωτισμός των ψυχών των σωματωμένων και ο Θεός και εσύ την δόξα να πει.
της αφαίσεως των αμαρτιών του Ελλήνου και των Θεών. Ένωσαν αυτούς και η Αγία Καταδίκη και η Αποστολική Εκκλησία και σε καταρρύπτουσαν αυτούς οι εκλεκτοί σου πίνοι. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεός, που μου λάβει το κατάξιο του Παρθένου και του Άγιου του Κυρίου και πως τα σύνδεση της Ελλήνης υπάρχουν οι μεταρρών αμαρτήματων και τον του λαβά που έγιμαντων όλοι στον Θεό και τέλη συνημών πίσουν μας αξιγενέστε του πως έγιμαντων παντός το λαό σου πήρε κάτω στο λιμάνι, ως έπιστε ευρωστά από την δυνάμη του κοινούντος του Αγίου, αγαταγνώστος και προσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο, τη συνηγήσωση μου να ευχαρίστεσαι, εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισαθώνει μου ο Κύριος επιμηνής, εν το πλήθη της εις αγαθότητος.
Πασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως και Φυσίας Αμαρουσίου και Οροπού, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ο γάρναος του Θεού
Χριστού αναγινώσκοντι και παντί το λαό. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Το καιρό εκείνο είναι άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους και απολύσας τους όχλους ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε αψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων ειν γαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράφθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστίν και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε λάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον θαρσίτε εγώ ημί μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό Πέτρος είπε Κύριε, εσύ, κέλευσον με πει, προσέλθειν επί τα είδωτα, ο δε είπε, ελθέν. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα είδωτα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε. Έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείραν επελάβε το αυτού και λέγει αυτό ο λιγόπιστε εις τι αδίστασας και εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος ιδέν το πλοίο ελθόντες προς εκείνησαν αυτό λέγοντες αληθώς Θεό Υιός και διαπεράσαντες ήλθον εις την γη επιβλέψα στην κυβέρνηση μου, καθαρίσιμο τα ψυχά και τα σώματα παντού. Oh.
ουρανής βασιλείας αξιοθύνη. Έτσι και έτσι η ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυνατώμενη, συνδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ηλάσσει την ούτε μορφωρό και δεήσον μου, ουδείς άξιος των συνδεδεμένων της αρχικής επιθυμίου και δονείς των σέγγεσθεν, ήχος την κύριε την ήδη του γης βασιλιάς της δόξης. Το γάρ διακονείς εμέρα και φοβερών και αυτές, και σε πουρανίες δυνάμεσιν, αλλά όμως για την άποπα και με τη σώστην ανθρωπία μου, ατρέπτος και αναλλιώτος και έγονος άνθρωπος και αρχιερεύσιμον επιμάθησας και της λειτουργικής τάφης και νεμάρτης ουσίας, την ιερουργία εμπαρήθηση μην ότι σπόρτησε να πάντων, δεν μόνο και ο Θεός μου της πόρτας του πραγμίου, επειν επιγείων, ο επιθρόνου και του προκοπούμενου, ο το Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος ο Άγιος και να γίνεις αναπαγόμενος. Σε τίμη σε πόρτο μου άνθρωπον και λοιπόν επίδευσον και πάνω των αρματωρών και αφίωδος και καθαριστών την ψυχήν καρδία από συνειδής ακόμηρας και ικάνωσον με την ενότητα του Αγίου Πνεύματος ενδεδειμένων την θεραπείας χάρη παραστήμιον η Αγία σου τάφη να περικυρωγήσε το Άγιο και αφαρδόσου με για το τίμιον ημών σιγάρ πως ορκό με πλήνα στον αρματό και να κερδέω
δυνατόν εις έσω Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερονίμου του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, του Ιερού Κλήρου του Λαού και των Μοναστικών Αδελφοτήτων της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, των Συλλειτουργούντων ημίν Πρεσβυτέρων και Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος, του Ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης Αρχής και Εξουσίας Εντοκράτη ημών και το Φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων, των ψαλόντων και των εργαζομένων εν αυτό, των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των εν θλίψες και δεινές περιστάσεις εν όντων, των πυροπλήκτων αδελφών ημών και των εν της νοσοκομείς νοσηλευωμένων. Πάντων ημών, των συνελθόντων και εν ευλαβία και κατά ανοίξηση μετεχόντων εις την τέλεση της Θείας και ανεμάχτων εις αγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ωρά προθέσεις ζώντων αδελφών και ον έκαστος κατά διάμια μνημονεύει. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Της
αρχιερωσύνη σου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία σου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων, αημνήστων προκατόχων ημών αρχιερέων, των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου Ναοτού του και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των Ιερών Μονών, πάντων των επερπίδιαν στάσεις ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδερφών αναδόχων και λοιπών συγγενών και οικείων ημών εν τη πίστη, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του ένθους ημών αγώσι, πάντων των διαπυρός και θαλάσσης, αδίκωστα ηλιοθέντων αδερφών ημών, κατά την νέο βουτζά και μάτι φωνικήν πυρκαϊάν, υπερών τα ιερά μνημόσυνα ταύτα επιτελούμε, και όν έκαστος κατά διάνοια μνημονεύει. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης και της διακονίας ημών. Παρά του Κυρίου ευχηθούμεθα. Παράσκου Κύριε.
Νυκτυρμόν του μονογενού σου Υιού, με θου ευλογητώσει. Σιδό Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίνη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε περιμόνη του Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εχορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών μετά του Πνεύματος σου ανώσκομεν τας καρδίας Ευχαριστήσω
ευχαριστήν σε προσκυνήν, εμπαντή το αποτελείς το πιέστα, καλύτερα ο Χριστός, απαρινόρυτος αόρατος αταπάρητος, Άγιον Αστάφτος ον Σύ και μου γίνει Υιός πλέον στο Άγιον, Σύ εκ του μειώντας εις το εν ημάς πάλιραγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ο καπές της πανταποιών, έως ημάς εις τον ουρανό ανήλαγες και την βασιλεία ευχαριστή μέρουσαν, υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ, και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμιαν και ονουκίσμιαν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών δέξεστε κατεξίωσας και της υπαριστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων των χειρών του Σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάνσια. Τον επινίκιον ημνον άδοντα πόντα και κραγώτα και λέγοντα. Μεταφού τον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσπρων και νόμων σου έτσι. Και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής Υιός και το πνεύμα σου του Άγιον, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου και ζωάψε σου και τον νέο στον μονογενή. Δεν είναι πάσα που και δόξα, τώρα μια απόλυτα ρέχει το ίδιο, ως ερχόν και πάσα και υπέρ τον Υιό σου. Την εκτή παρελθύζω το μαλλόντι αυτόν παραδείγματος τον Μαρίς. Λαβώ να ακόμητος Αγιά σας κλάσσου θέλω και τις Αγίες σας μαθητές και Αποστόλους του Πόνου. Περιμόν κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως το ποτήριον με το τους ελεύων. Πιέτε εξ αυτού πάντες του το εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εχεινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη του Τρίτος Εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Πάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Τα σάω εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντων και δια πάντων. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν, Κύριε. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και εγκαιτεύουμε τα τάπα μου σε ολοκληρώνει το όνειρο μας και έπειτα από εκεί με το όνειρο ο Θεός ηλάστη με τον όνειρο και ρίζον μου και πείσον τον μένα όταν σου πω το ποτηρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου ώστε γενέστες μεταλαμβάνωσιν εις νύψης ψυχής, εις άφθεν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας των ουρανών, πείρωμα εις παρουσία την προσέ, μη εις κρίμα εις κατά κρίμα, έτσι προς τον ένας ειδοκήν τ' άφθεν να πει εν υπέρ των ειδικής επομένων, των παθώρων πατέρων πατριακών προς τον Αποστόλων και λοιπόν, Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών, εγκρατευτών και παντεύτων ομολογητέων, εν πέστη, εν πίστη, εν τελειωμένων. Αγίας Ατράντου,
Περευλογημένης εν δόξου, δεσποίησιμον Θεοτόκου, Θεάη Παρθένου Μαρία. Του Αγίου Ιωάννου Προφήτη. Αρχιερέων, η απόλυτη ημών συνόδου της ορθοτομούσης των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν ίστο μάτι και μια καρδία, δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος Υιή παρακαθούνται πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Καταξίωσον ημάς με τώρα δείτε υπέρ των προσκομιστέντων και αγίας τέλων ημιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Φιλάνθρωπος Θεός ημών ομνοδεξάμενος αυτά, ο Άγιος, ο Ιερός, ο Θεός, 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 ο Θεός,
καταπέμψιμη τη Θεία Χάρη και με την Θεάτωα και πνεύματα Θεϊκτώμε. Πέρπριν την Ειμάς από πάση δείξεως, γης κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου Δεϊκτώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησε και διαφυλακτούν ημάς ο Θεός της η Χάρη την ενώσα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησίας, ακατακρίτως τον μάνα επικαλείσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστρείτε το όνομά σου, ευθέτει βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσε, δώσε ημίν σήμερο, και άφησε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνει τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέξεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του μοναγενού σου Υιού με σου ευλογητώσει στο Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δήμον παντή το λαό Θεός η λάση και με τα μαζόδο και λέει σώνα μου. Amen.
καθαροί αδελφοί, πατέρες της Χριστουργίας, προσέλθετε. Μεταγιωτές του Δωροθέου και Βλαβεστάτου, Εσβακίου και Βλαβεστάτου, ρε μονάχου δωρητές, Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόδυνος εκ των προσφάτων δεινών των πυρκαγιών οι οποίες έπληξαν με ιδιάζουσα σφοδρότητα την Ανατολική και Δυτική Αττική καθώς και άλλες περιοχές της πατρίδος μας απευθύνεται με αισθήματα συμπαθίας και παραμυθίας προς τον ευσεβή ελληνικό λαό, εξαιρέτως δε προς τους πληγέντας από την φοβερή αυτή καταστροφή. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την συμμετοχή της στον πόνο και στην οδύνη των οικείων των θυμάτων και δέεται, όπως ο ελεήμων Κύριος αναπαύσει εν χώρα ζώντων τις ψυχές των βιαίως τεθνεώτων. Ορίζει δε κατά την Κυριακή 29η Ιουλίου ενεστώτος έτους να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ιερούς ναούς των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος επιμνημόσυνος δέησης υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των υπό του πυρός μαρτυρικός τελειοθέντων. Ταυτοχρόνως η Ιερά Σύνοδος εύχεται εκτενώς και υπέρ της παρά του φιλανθρώπου Θεού της αγάπης, ενισχύσεως των νοσηλευωμένων προς τον σκοπόν της ταχείας αποκαταστάσεως της υγείας των, ενώ δηλώνει τη συμπαράστασή της προς τον ανθρώπινο πόνο όλων εκείνων οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές συνέπειες εκ της μεγάλης καταστροφής και ζητεί από την ελληνική πολιτεία να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για την ανακούφιση όλων των πληγέντων. Προς ενίσχυση μάλιστα του έργου αυτού, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος έθεσε ήδη την οργάνωση αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην διάθεση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Εκ παραλλήλου, η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες της προς τα μέλη του πυροσβεστικού σώματος, του λιμενικού, των σωμάτων ασφαλείας,
του Φιλοχρήστου στρατού, του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και προς όλους γενικώς τους εθελοντές, οι οποίοι με πνεύμα αυτοθυσίας και συναντιλήψεως ευρέθησαν από την πρώτη στιγμή στα μέτωπα της πυρκαγιάς για να παράσχουν κάθε βοήθεια, ευχόμενοι να έχουν την παρά του Θεού ενίσχυση και ευλογία στη ζωή και τα καλά τους έργα. Επιπλέον παρακαλεί και προτρέπει ώστε σε κάθε Ιερά Μητρόπολη, κατά την έμφρονα ποιμαντική κρίση του Οικείου Ιεράρχου, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των πυροπαθών, επειδή μάλιστα υπάρχει μεγάλη ανάγκη αίματος, η Ιερά Σύνοδος απευθύνει έκκληση για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Προς τον σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητη και η συνδρομή των ενοριακών τραπεζών αίματος. Τέλος, η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη όλων μας, ώστε με σύνεση και υπευθυνότητα να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα της δημιουργίας του Θεού μέσα από την καλλιέργεια του σεβασμού και του αισθήματος ευθύνης προς το φυσικό περιβάλλον, προκειμένου να πάψουν τραγικές καταστάσεις όπως αυτές τις οποίες όλοι βιώνουμε. Προς τούτο απαιτείται ο καθένας να εργάζεται και να συνεργάζεται για την ευημερία του τόπου και κυρίως των ανθρώπων του. Ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος, ο Σύρου Τίνου Άνδρου Κέας και Μήλου Δωρόθεος, ο Χαλκίδος Χρυσόστομος, ο Νέας Μύρνης Σημεών, ο Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, ο Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης Παύλος, ο Θύρας Αμοργού και Νήσων Επιφάνιος, ο Δράμας Παύλος, ο Σισανίου και Σιατίστης Παύλος, ο Πολιανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ, ο Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης Ιωάννης, ο Χίου Ψαρών και Ινουσών Μάρκος, ο Νικοπόλεος και Πρεβέζης Χρυσόστομος, ο Αρχιγραμματεύς, ο Μεθόνης Κλήμης. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης
δείπνωσε του μυστικού. Σήμερα δια Θεού κοινωνών με παράλαβεν, μη γαλτίσε Χρήσου το μυστήριο ύπων. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου ξεγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύε αυτούς αντιδόξη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Της Εκκλησίας σου ιερεύς άρχουσιν ημών το στρατό και πάντο λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντορη ματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνοξ Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Θεοτόκε αντιεύρω
Κατά την ενέω βουτζά και μάτι φωνή κύμπηρη πυρκαϊάν και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακουσιόν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει το σηκάς αυτόν εν θα ειδίκει
και οι αναπόμονες, τα ελέη του Θεού και βασιλεία των ουρανών, και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστού του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετηθώμεθα. Κυρίου δεϊθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των διαπυρός και ενθαλάσσι μαρτυρικός τελειοθέντων αδερφών ημών, κατά την εν νέω βουτζά και μάτι φωνικήν πυρκαϊάν. Και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χροερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παρά αυτό πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των διαπυρός και εν θαλάσσι, μαρτυρικός τελειοθέντων αδερφών ημών, κατά την εν νέω βουτζά και μάτι φωνικήν πυρκαγιάν, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, και το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης πάντων των διαπυρός και εν θαλάσσι μαρτυρικός τελειοθέντων αδελφών ημών, κατά την εν νέω βουτζά και μάτι φωνικήν πυρκαϊάν, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδερφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη. Αείμνηστη αδελφή. Αιωνία ημνήμη. Αιωνία αυτόνη μνήμη. Αιωνία ημνήμη. Δήμαρχε Αμαρουσίου, κύριε Γεώργιε Πατούλη, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μαραθώνος, λοιποί αγαπητοί αδερφοί και πατέρες, κάθε Κυριακή χριστιανική κοινότητα μαζεύεται στην Εκκλησία για να δοξολογήσει το Θεό, να θυμηθεί όμως και τους νεκρούς της. Γι' αυτό και εμείς συναχθήκαμε σήμερα λιγότεροι από ότι ήμασταν κάθε Κυριακή εδώ. Ο αριθμός είναι των δεκάδων θυμάτων της προσφάτου πυρκαγιάς που λείπουν από ανάμεσά μας. Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας με τους οποίους λέγαμε καλημέρα, χαιρετιόμασταν, κάναμε μπάνιο στη θάλασσα, σήμερα δεν είναι κοντά μας. Μία λεπτή
κόκκινη γραμμή χωρίζει τα όρια της ζωής από το θάνατο, αγαπητοί μου αδερφοί. Ήρθαμε λοιπόν εδώ σήμερα και εμείς για να τελέσουμε τα μνημόσυνα, ακόμα και οι δίες δεν έχουν τελεστεί, των ανθρώπων αυτών που μέσα σε μία ροπή, όπως λέγει και ο ψαλμωδός, έχασαν τη ζωή τους. Τι παρηγορητικό λόγο να πεις στον άνθρωπο που έχασε τον πατέρα του και τη μητέρα του, τους παππούδες, μαζί με τα εγγόνια στην αγκαλιά. Τι παρηγορητικό λόγο να πεις στη μάνα που έχασε το βρέφος και άφησε λίγα λουλούδια στην ακρογιαλιά. Τι παρηγορητικό λόγο να πεις στον καθέναν από όλους εκείνους τους ανθρώπους που μετήχαν στην όλη διαδικασία αυτή εδώ στο μάτι, στους διασώστες που μέναν έκθαμβοι στα πρωτόγνωρα γεγονότα αυτά που συνέβησαν. Έχουν γίνει πολλές πυρκαγιές. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται φωνική, καταστρεφτική, με δεκάδες θύματα. Γι' αυτό ο καλύτερος λόγος είναι η σιωπή. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, στέλνοντας μια επιστολή την εποχή εκείνη σε μια μάνα που έχασε το παιδί της. «Γλυκιά μου», της λέγει, «όταν ένα μάτι είναι πονεμένο, ό,τι και να του βάλεις πονάει και σταγόνες ακόμα και ο αέρας που περνάει πάνω από το μάτι πονάει. Έτσι λοιπόν και στην ψυχή που είναι τραυματισμένη είναι οι δικές σας ψυχές και ο καλύτερος λόγος δεν ρίχνει βάλσαμο αλλά την ενοχλεί». Η σιωπή λοιπόν είναι η καλύτερη, αλλά πρέπει να πούμε και πέντε λόγια για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν, να προσευχηθούμε μαρτυρικώς. Γι' αυτό βλέπετε χαρακτήρισε η Ιερά Σύνοδος το θάνατό τους μαρτυρικό. Και όντως είναι μαρτυρικός ο θάνατος. Και αυτό τον θάνατο και τη βίαιη έξοδη από τη ζωή, ο Θεός τον κρίνει διαφορετικά. Ανακύπτουν πολλά ζητήματα, πιστοί μου χριστιανοί, σχετικά με την πίστη μας, και ας μην τα λέμε. Βουβά μέσα μας τα νιώθουμε. Γιατί Θεέ μου, σε τέτοιες ώρες κλονίζεται η πίστη, ταράζεται ο άνθρωπος, ταράζεται η συνείδηση. Αλλά έρχεται ο Ιερός Πατήρ, ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών ο Θεός. Αλίμονο, αν ο Θεός είχε τις εμπαθείς καταστάσεις που έχει η ψυχή η δικιά μας, την έκθρα προς τον άλλον, οτιδήποτε νιώθουμε κακό και που βγαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις μέσα από τις ψυχές των ανθρώπων, που δεν πρέπει, αλλά είμαστε και άνθρωποι. Και λέγει ότι ο ημείς εσμέν εχθροί του Θεού, ο Θεός ουδένα εχθραίνει. Με κανέναν ο Θεός δεν είναι εχθρός. Όλους τους δέχεται. Δεν απορρίπτει κανέναν. Δεν έχει εχθρούς. Η πηγή της δικαιοσύνης, της αγαθότητος, της αγάπης, της τέλειας δικαιοσύνης, της τέλειας φιλαδελφίας. Όλα είναι τέλεια στο Θεό. Δεν μπορεί να έχει εχθρούς. Γι' αυτό δεν θα λέμε τη λέξη ποτέ θεομηνία. Δεν υπάρχουν θεομηνίες. Ξέρετε τι σημαίνει θεομηνία? Ότι ο Θεός έχει μείνει απέναντι. Δεν υπάρχει λέξης θεομηνία στο λεξιλόγιο των χριστιανών. Όλα είναι ανθρώπινα λάθη. Αυτή την ιερή στιγμή θα ήθελα να προσφέρω λόγο παρηγορίας στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές τους και να ρίχνει βάλσαμο στις δικές τους και να τους ξεκουράζει και τους παρακαλώ να δουν τα πράγματα λίγο πνευματικά, πέρα από τα σαρκικά πράγματα όπως τα βλέπουμε, λίγο πέρα από τις εμπαθείς καταστάσεις. Και από το βήμα αυτό θα ήθελα να δώσω ευχαριστίες σε όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους ανθρώπους οι οποίοι εθριάμβευσαν τη λέξη που κυριαρχεί, που λέγεται εθελοντισμός. Είναι ιερή λέξη. Η λέξη αυτή, σε αυτή εδώ την φωνική πυρκαγιά, έγινε λέξη ιερή. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που υπάρχει στην Εκκλησία σε μεγάλο βαθμό.
Και είναι πολύ όμορφο να κυριαρχεί και στην κοινωνία μέσα από τα αλληλέγγυα δίκτυα με τα οποία ενεργούνται οι συμπολίτες μας. Ήρθαν εδώ και βοήθησαν, γιατί από την πρώτη ημέρα έβλεπα ανθρώπους και από άλλα μέρη, πέρα από αυτούς που είχαν υποχρέωση, από τους κρατικούς φορείς εννοώ και τους δημοτικούς φορείς και της περιφέρειας, οι άλλοι άνθρωποι ήρθαν εδώ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η τοπική μας εκκλησία, με επίκεντρο εδώ το μάτι το ναό που σώθηκε από την πυρκαγιά, στο υπόγειο του ναού, είναι μια αποθήκη μεγάλη, με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Πατρός Δωροθέου και των εθελοντών, είναι στη διάθεσή σας, ήταν, είναι και θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε ανάγκη. Μην τραπείτε να ζητήσετε οτιδήποτε. Εμείς είμαστε εκκλησία, είμαστε οικογένεια. Μπορεί κάπου να ντραπείτε να ζητήσετε κάτι. Σε εμάς δεν θα ντραπείτε. Θα έρθείτε και θα αφήσετε να πείτε την ανάγκη σας και τον πόνο σας στο πετροχύλι του Παπά και εκεί θα μείνει. Δεν θα πάει παραπέρα. Και μην διστάσετε να μας ζητήσετε οτιδήποτε, θα έρθουμε αρρωγοί όπως έρχονται και οι υπόλοιποι φορείς. Γιατί σήμερα το να φάμε και να πιούμε είναι το λιγότερο αυτό. Το έχουμε όλοι. Δεν στερούμαστε τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν άλλα ζητήματα όμως, τα οποία πονάει η ψυχή σας και πρέπει να τα μοιραστείτε με κάποιους. Είμαστε έτοιμοι να τα μοιραστούμε μαζί σας. Ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στον Παναγιώτατο το Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος απέστειλε και επιστολή στη Μητρόπολη μας, αλλά και βοήθεια. Στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, κύριο Αναστάσιο Γιαννουλάτο. Στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κύριο Δημήτριο. Στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Στυλιανό. Στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κύριο Χρυσόστομο. Και αφήνω τελευταίο το δικό μας πατέρα και πρόεδρο της Συνόδου, το Μακαριότατο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, με τον οποίο έχουμε καθημερινή επικοινωνία και έθεσε στη διάθεση και της δικιάς μας Μητροπόλεως, αλλά και της γειτονικής Μητροπόλεως Μεσογείας και Λαβρεωτικής, όλα τα μέσα της Εκκλησίας, ό,τι χρειαστούμε που υπερβαίνει τις δικές μας τοπικές δυνάμεις. Ευχαριστώ τους ανώνυμους και επώνυμους που κατέκλυσαν τα email, τα fax, τα τηλέφωνα της Μητροπόλεως του Ναού για την προσφορά τους. Τους είπα μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Θα πάρει μάκρος αυτό, διότι όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητος και θα φύγουν όλοι από το μάτι, αδελφοί μου αγαπητοί, θα μείνουμε εμείς εδώ πέρα και εσείς. Και εμείς θα μιλάμε και εμείς θα συνεργαζόμαστε. Έχουμε πείρα από αυτό, από την περσινή πυρκαγιά του Καλάμου, διότι φαίνεται η Μητρόπολη μας κάθε χρόνο κάτι πρέπει να παθαίνει. Να μην πω τη λέξη αυτό είναι η μοίρα της, γιατί δεν είναι σωστό, αλλά είναι ο τόπος που φέρνει τέτοιες καταστάσεις. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στις τάχτες του Ματιού, του Νέου Βουτζά και της γειτονικής Ραφίνας, αλλά και στα καμένα πτώματα των αδερφών μας, να ενωθεί όλη η Ελλάδα. Αμήν. Σεβασμιότητε, θα μου επιτρέψετε ως εφημέριο της ενορίας εδώ που δοκιμαστήκαμε πολύ να επισημάνω τρία πράγματα. Το πρώτο, αν δεν ήμασταν χριστιανοί και αν δεν είχαμε πίστη στην αιωνιότητα και στην αθανασία των ψυχών και στην ελπίδα της Αναστάσεως, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτό που μας έχει συμβεί, που φύγαν οι δικοί μας άνθρωποι. Το δεύτερο, η παρουσία σας από την πρώτη στιγμή που ακούσατε ότι καίγεται την περιοχή και όταν μπορέσατε να έχετε πρόσβαση, μας δείχνει ότι δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι ο τιμωρός και οργισμένος Θεός έκαψε τα παιδιά μας, τους αδελφούς μας, για να τιμωρήσει κάποιους άλλους. Η παρουσία σας δείχνει το ακριβώς αντίθετο, ότι υπηρετείτε το Θεό της αγάπης, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και ως επίσκοπος που είστε
εις τύπων Χριστού, η παρουσία σας μας είναι η παρουσία Χριστού. Του Χριστού που παρηγορεί, που θεραπεύει, που δίνει αισιοδοξία, ευλογία και χαρά στους ανθρώπους που τον πλησιάζουν. Και ένα τελευταίο. Πολλοί αυτές τις μέρες περάσανε, άλλοι με απορία, άλλοι με θαυμασμό, άλλοι με ένα ερωτηματικό που ανέκφραστο μας είπαν, ο ναός δεν σώθηκε. Συγγνώμη, δεν κάηκε, είμαι ταραγμένος. Δεν κάηκε. Και τους απαντώ, ο ναός δεν κάηκε, όχι γιατί η Παναγία έδειξε εύνοια στο σπίτι της έναντι των άλλων που τα άφησε να καούν. Ανάμεσα στα διασωθέντα διασώθηκε και ο ναός για να μπορούν οι άνθρωποι να προστρέφουν σε Αυτόν, να βρίσκουν καταφύγιο και με την προσευχή τους να αντλούν παρηγοριά και ελπίδα. Αυτό πιστεύουμε. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ και τελούμε τη Θεία Λειτουργία στο ναό που διασώθηκε μεταξύ και άλλων διασωθέντων κτισμάτων στην περιοχή. Θέλουμε να έχουμε την ευχή σας να συνεχίσουμε το έργο που μας αναθέσατε, να παρηγορούμε τους αδελφούς και όπως είπατε κι εσείς, ό,τι χρειάζονται θα είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεαθάριθ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράνδου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλιλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως, του Αγίου Σιωμάρτυρος Εφραίμ του Νέου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου την Ιερά Μνήμη Τουλμή και Πάν, των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, σαν αθώος φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξε πάντας ημάς. Να κάνουμε και μια προσευχή για τους ανθρώπους στα νοσοκομεία. Δικοί μας άνθρωποι, δικοί σας από εδώ και από το Νέο Βουτζά είναι, τους επισκεφτεί και κλιμάκιο της Μητροπόλεως εχθές. Είναι τραγική η κατάστασή τους. Είναι ολόκληρες οικογένειες καμένες. Η νοσηλεία θα πάει χρόνια. Να τους έχουμε και αυτό, χρόνια λέω, μήνες, να τους έχουμε και αυτούς στο νου μας, όχι μόνο εδώ, όχι μόνο τα σπίτια φτιάχνονται και τα φτιάξετε και καλύτερα και θα είναι και πιο ωραία. Οι άνθρωποι δεν ξαναγυρίζουν οι ψυχές των ανθρώπων και η υγεία δεν αποκαθίσταται εύκολα. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε για να κάνουμε και την πανήγυρη της Παναγίας μας και να περιφέρουμε την εικόνα, όχι στο όμορφο μάτι πως ξέραμε, αλλά σε αυτή την νεκρωμένη φύση, για να την παρακαλέσουμε, να την ξανακάνει όμορφη. Αμήν.